Τα 65 χρόνια μου δεν πέρασαν τυχαία. Έτσι είναι αυτό που λέει. Ανόφελα δεν περνάνε τα χρόνια. Ανόφελα, χωρίς όφελος. Μοτίβα, σχήματα, φόρμες έρχονται από παλιά και εξελίσσονται. Προφανώς έχουμε λοιπόν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τέτοιες επιβιώσεις και προφανώς έχουμε μετασχηματισμούς. Τα αντικείμενα στην αρχαιότητα δεν είχαν πρωτίστως χρηστικό χαρακτήρα. Και έφτιαχναν αναγκαίο και η ανάγκη τους μετά να το κάνουν πιο όμορφο έβαζαν και θέματα, έλεγαν ιστορίες. Καθίσεις μπροστά από ένα έργο τέχνης και αρχίζεις και το ψάχνεις, σημαίνει ότι κάτι είδες εκεί από τον εαυτό σου, κάτι, υπάρχει μια αντανάκλαση του εαυτού σου εκεί μέσα, με την οποία αρχίζεις και κάνεις τη συζήτηση. Όλη η ιστορία της τέχνης, η ιστορία της χειροτεχνίας είναι μια διαδικασία μεταπαραγωγής. Παίρνουμε πράγματα από το παρελθόν και τα εξελίσσουμε. Οι άνθρωποι του παρελθόντος ζούσαν σε ένα κυκλικό χρόνο. Ο κυκλικός χρόνος τους συμπαρέσυρε μέσα, δεν τους επέτρεπε ποτέ να σκεφτούν ότι αυτό είναι από 100 γενιές πριν και υπάρχει ακόμα και είναι σπουδαίο που υπάρχει ακόμα, γιατί ζούσαν αυτό το καθημερινό γύρω-γύρω-γύρω-γύρω πράγμα, το οποίο άρχισαν κάπως να το ελέγχουν όταν γενικά άρχισαν να ελέγχουν τον κόσμο και άρχισαν να βλέπουν το χρόνο σαν μια γραμμή που φεύγει προς τα πίσω και στέκομαι εγώ και μπορώ να την κοιτάξω. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα των Creative Hubs είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δουλέψουμε με την πολιτιστική κληρονομιά και με τους ανθρώπους που παράγουν πράγματα χωρίς απαραίτητα να ξέρουν ότι κουβαλάνε την ιστορία που κουβαλάνε και που στην πραγματικότητα συνεχίζουν και να κάνουμε λίγο πιο συνειδητή την προσέγγιση τους για τα πράγματα που κάνουν. Πολύ έτσι αξιόλογο σε αυτό το πρόγραμμα είναι ακριβώς η συμμετοχή πολιτών από την Ήπειρο, από την πόλη αλλά και από άλλες περιοχές έξω από τα Γιάννενα που βλέπουν ως μια ευκαιρία να εμπνευστούν από αντικείμενα για να δώσουν τη δική τους πρόσληψη και επομένως ένα καινούριο μετασχηματισμό σε αυτό το αντικείμενο. Το ζήτημα το οποίο θέσαμε ως στοίχημα για να πετύχουμε είναι να φέρουμε σε επαφή τους επαγγελματίες του χώρου, με τους φοιτητές, με νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα δώσουν ο καθένας τη δική του εμπειρία, τη δική του αισθητική, τη δική του ματιά στην οργάνωση μιας ομάδας η οποία θα εξελίξει την πολιτιστική μας κληρονομιά με ένα νέο τρόπο. Οι δυνατότητες οι επιστημονικές, οι τεχνολογικές είναι απεριόριστες. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε αύριο τι μπορεί να έχουμε στα χέρια μας ως media, ως εργαλείο.
Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι το θέμα της ιδέας, της δημιουργίας ενός σωστού σχεδίου, αισθητικά αποδεκτού σχεδίου και κάνοντας χρήση όλων αυτών των τεχνολογιών, ψηφιακών, αναλογικών κλπ, να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα κάνει διαφορά. Όχι μια τα ίδια. Η παράδοση μιλάει. Οι παλιοί τεχνίτες, χειροτέχνες μιλάνε. Πρέπει όμως να τους κάνεις να μιλήσουν. Από μόνοι τους δεν μιλάνε συνήθως οι γέροι. Η αίσθηση του μνημείου και της κληρονομιάς είναι μια μοντέρνα συνθήκη που προϋποθέτει ένα υποκείμενο το οποίο θέτει τον εαυτό του έξω από το χρόνο, έξω από τον χρόνο που ρέει και τον θέτει τον εαυτό του σε μια θέση κάπως ισχύως που βλέπει το χρόνο και τοποθετείται σε σχέση με αυτόν. Ένα αντικείμενο το οποίο το έχει φτιάξει κάποιος με τα χέρια του, αντίθετα με ένα αντικείμενο το οποίο είναι βιομηχανικά παραγόμενο, μας συνδέει κάπως εμάς ως υποκείμενα με το αντικείμενο και μέσω του αντικειμένου με αυτόν ο οποίος το έχει παράξει. Οπότε αυτό το αντικείμενο το πετάμε πολύ πιο δύσκολα, το παρατάμε πολύ πιο δύσκολα, το ξεχνάμε πολύ πιο δύσκολα, το αντικαθιστούμε πολύ πιο δύσκολα. Το ενθύμημα λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο μας βοηθάει να συνδεθούμε με την εμπειρία μας, μας βοηθάει να συνδεθούμε με την εμπειρία του χώρου και με τα πράγματα τα οποία κουβαλάει ο χώρος και δίνει μεγαλύτερο βάθος σε αυτό που αποκομίζουμε από την επίσκεψή μας σε έναν τόπο. Δίνουμε το ενθύμημα γιατί είναι ένα, για αυτούς το μετά το δικό μας είναι ένα πριν. Το ενθύμημα που παίρνει κάποιος και το δίνει σε κάποιον άλλον είναι λίγο σαν προετοιμασία για ένα δικό του ταξίδι στον ίδιο τόπο. Οπότε του πηγαίνεις κάτι κάπως για να τον βάλεις στη διαδικασία να πάει και αυτός εκεί. Η τέχνη αυτή καθεαυτή είναι για την ιστορία. Αν καταγράψει το έργο και αν σε καταγράψει. Συνήθως είσαι άγνωστος μεταξύ αγνώσεων, αλλά το αντικείμενο του χρηστικού έχει συνέχεια. Περνάει από αυτή, περνάει από λεμονοστίφτης της νοικοκυράς, περνάει το κουταλάκι για να κατέσει τον καφέ, περνάει. Έχει μακροβιότητα. Εμένα με ενδιαφέρει η ιδέα. Σε μεγάλη σημασία το χειροποίητο, δηλαδή αυτό που το φτιάχνει ο άλλος με τα χέρια του και που κουβαλάει και την ιστορία αυτού που το έφτιαξε, την ιστορία της φάσης που το έφτιαξε, την ιστορία αυτών που τον έμαθαν να το φτιάχνει και γενικά μια ιστορία που μας συνδέει. Δεν θα αγοράσω ένα αντικείμενο μόνο επειδή θα μου αρέσει. Μου αρέσει και ο λόγος του άλλου, δηλαδή μου αρέσει και όλο το πακέτο και το άτομο που θα μου το προσφέρει, θα το πουλήσει. Κάθε αντικείμενο, κάθε έργο τέχνης είναι ένας κόσμος, ο οποίος κόσμος πάντα προέρχεται από κομμάτια άλλων κόσμων που προϋπήρχαν, από σύμβολα άλλων κόσμων που προϋπήρχαν, τα παίρνουμε και τα οργανώνουμε πάλι σε μια καινούργια σύνθεση, ένα καινούργιο κόσμο του σήμερα, σύμφωνα με τη δική μας τη ματιά. Δημιουργεί κόσμο είμαστε όλοι.
Και το θέμα είναι ότι δηλαδή σε κάθε κόσμο που δημιουργούμε, αν υπάρχει ένας ανταποκριτής απέναντι, ο οποίος θα αναγνωρίσει κάτι από τον κόσμο αυτόν και στο δικό του και θα αρχίσει αυτός ο διάλογος. Πρόγραμμα των Creative Hubs έγινε μία προκήρυξη. Μαζεύτηκε κόσμος ο οποίος προέρχεται από διαφορετικά πεδία. Κάποιοι από αυτούς έχουν δουλέψει με craft στο παρελθόν, κάποιοι από αυτούς είναι αρχιτέκτονες ή απόφοιτοι ή φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και δημιουργήθηκε μία ομάδα ανθρώπων η οποία ακριβώς αυτό το πλούτο της διαφορετικής προέλευσης της τον χρησιμοποίησε και δέχθηκε περισσότερο δουλεύοντας σε επιμέρους ομάδες. Και με το θέμα που δουλεύουν τα Creative Hubs και συγκεκριμένα το δικό μας κομμάτι που αφορά την χρήση μοτίβων από το παρελθόν, τεχνικών από το παρελθόν, υλικών από το παρελθόν στη σύγχρονη δημιουργία crafts, πήγαμε σε μία λογική μεταπαραγωγής. Δηλαδή σε μια λογική στην οποία η συνέχεια δεν αφορά ένα συγκεκριμένο υλικό, ένα συγκεκριμένο craft, μια συγκεκριμένη τεχνική, αλλά υπάρχει μια διάδραση μεταξύ των διαφορετικών τεχνικών, υλικών, μοτίβων κτλ. Οπότε βρεθήκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι ασημουργοί για παράδειγμα και συνεργάζονται με ανθρώπους που ασχολούνται με τα υφαντά ή με τα κεραμικά και ανταλλάσσουν απόψεις ή τεχνικές ή μοτίβα σχεδιαστικά που χρησιμοποιούν και κάπως ανακαλύπτουν έτσι όλοι και τον τρόπο με τον οποίο η παράδοση τους έχει επηρεάσει και σε μεγάλο βαθμό τους έχει καθορίσει χωρίς πάντα αυτό να γίνεται συνειδητό. Η περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το έργο Creative Hubs, Holistic Networking of Creative Industries via Hubs. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διοσυνοριακού Προγράμματος Greece Italy. Έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την παραγωγή σύγχρονων ευθυμημάτων, τα οποία θα βασίζονται στον πολιτισμό και την ιστορία της Ηπείρου. Η παραγωγή τους θα προκύψει από ένα συνεργατικό δημιουργικό πολιτιστικό κόμβο, Hub, χειροτεχνών και καλλιτεχνών, ο οποίος θα δημιουργηθεί και θα εκπαιδευτεί στη διάρκεια του προγράμματος.